Καλημέρα, Βάσο, από τον Περισσό. Σε βλέπουμε και σε ακούμε. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Και από Θεσσαλονίκη πάμε Εύρω και πάμε λίγο έξω από την Αλεξανδρούπολη, όπου είναι μια από τις εταιρείες που βρίσκεται μια από τις εταιρείες διαμαντάκια της ελληνικής περιφέρειας. Μιλάμε για την Dasteri, τη βιομηχανία παραγωγής φωτιστικών σωμάτων αυτοκινητοβιομηχανίας και οδοφωτισμού. Ναι. Το 2023 κατέγραψε μια έτσι σημαντική άνοδο μεγεθών. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε και κατά 38%, φτάνοντας στα 34,9 εκατομμύρια ευρώ. Τα λειτουργικά κέρδη από 25,3 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Τα λειτουργικά κέρδη έφτασαν στα 12,940, δηλαδή 13 εκατομμύρια ευρώ από 9,5, και τα κέρδη προφόρων για το 2023 ανήρθαν σε 10,820 εκατομμύρια ευρώ έναντι 8,048. Έχουμε μια μεγάλη άνοδο μεγεθών, καλές οικονομικές επιδόσεις, και το 2022 ήταν ανωδικό. Η εταιρεία, όπως μας τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλός της, ο κ. Βασίλης Δασταρίδης, έχει προσβλέπει στην έναρξη εντός του 2024 ενός νέου επενδυτικού προγράμματος ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο έχει καταθέσει αίτημα επιχορήγησης. Αυτή η επένδυση αφορά στη μετάβαση σε Industry 4.0 τεχνολογιών και την εφαρμογή του σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού και της παραγωγής ποιοτικά βελτιστοποιημένων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Μιλάμε για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Το κύριο μέρος αυτής της επένδυσης αφορά την κατασκευή νέου κτηρίου που θα στεγάζει το R&D τμήμα, στο οποίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση, όπως είναι φυσικό, σε αυτόν τον κλάδο η Dasteri. Και επίσης, σε αυτή την περίοδο, η εταιρεία προχωρά με τη μελέτη ενός νέου επενδυτικού προγράμματος άλλου, ύψους περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής και την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι μια έντονα εξαγωγική εταιρεία. Στο κομμάτι των φωτιστικών για την αυτοκινητοβιομηχανία είναι εξαγωγική άνω του 90%. Και είναι επιχείρηση, ορίστε. Είναι οικογενειακή επιχείρηση. Είναι ελληνική οικογενειακή επιχείρηση. Έχει εξαγωγές σε πάνω από 50 χώρες, αιχμή του δόρατος η Βόρεια Ευρώπη, όπου καταγράφει σημαντική αύξηση πωλήσεων, και παράλληλα συμμετέχει και σημαντική δραστηριότητα και σε νέες αγορές, όπως η Κεντρική Αμερική και η Δυτική Ασία. Και σε ανωδική τροχιά βρίσκεται και η εταιρεία Dasteri Systems, που είναι η δεύτερη μονάδα παραγωγής, που δημιουργήθηκε το 2007. Που παράγει έτσι καινοτόμες λύσεις στην αγορά του φωτισμού, δίνει λύσεις πράσινης μετάβασης, αυξημένη ενεργειακή απόδοση των πόλεων. Είναι μια εταιρεία που πηγαίνει πολύ καλά από την ελληνική περιφέρεια. Ο Εύρος έχει αρκετές εταιρείες, είναι αλήθεια, που έτσι ξεχωρίζουν, και γενικότερα όλη η Βόρεια Ελλάδα, να πενέψω το σπίτι μου. Ωραία. Πάμε στη Unismac. Πάμε κλικής τώρα σε στην εταιρεία παραγωγής snacks Unismac. Δρεύει στη Βιπέ Σταυροχωρίου Κιλκής. Ανακοίνωσε... Αυτή τι κάνει, για πες μας τι δραστηριότητα έχει. Παραγωγή snacks. Snacks. Snacks, ναι. Ωραία. Και κυρίως χωρίς γλουτένη, μάλιστα. Δρεύει στη Βιπέ Σταυροχωρίου Κιλκής. Ανακοίνωσε τα οικονομικά της μεγέθη για την εταιρική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2023. Έχει χρήση από 1η εβδόμου μέχρι 36η συγκεκριμένη εταιρεία. Έτσι κατέγραψε μια αρκετά μεγάλη μείωση εργασιών σε αυτή τη χρήση, με τζίρο 6,637 εκατομμύρια έναντι 12,8 στην προηγούμενη. Τα μεικτά αποτελέσματα ήταν κερδοφόρα, βέβαια, με 1,042 εκατομμύρια. Τα προφόρων αποτελέσματα όμως ήταν ζημιογόνα κατά 1,8 περίπου εκατομμύρια ευρώ, έναντι κερδών 330.000 στην προηγούμενη χρήση. Από ό,τι καταλαβαίνουμε από την αιτιολόγηση, μειώθηκαν πολλοί προς ένα σημαντικό πελάτη που είχε. Σύμφωνα όμως με την διοίκηση της εταιρείας, η επόμενη χρήση, δηλαδή αυτή που στην ουσία έληξε προ λίγων ημερών, 30 Ιουνίου 2024, έχει αύξηση πωλήσεων που εκτιμάται ότι θα ανέβουν σε 7,5 εκατομμύρια και αύξηση και της λειτουργικής κερδοφορίας. Να υπενθυμίσουμε ότι το ποσοστό 44,73% της Unismac εξαγοράστηκε το 2019 από την Lime Capital Partners, που είναι το μετοχικό σχήμα που ελέγχει και τη Δοδόνη, την γαλακτοβιομηχανία. Ναι, ναι. Και επίσης το φετινό Μάρτιο η Unismac
προανήγγειλε μια σημαντική επέκταση του εργοστασίου της θυγατρικής της εταιρείας Snackcraft LLC που έχει στο Μίσιγκαν τον ΗΠΑ. Είναι μια εταιρεία που έχει δυναμική, εντάξει μια χρονιά δεν πήγε καλά, αλλά από ό,τι φαίνεται τα πράγματα έχουν αρχίσει ήδη να στρώνουν στην επόμενη χρήση. Πολύ ωραία. Και πάμε στη Φάρμα Ελασσόνας. Φάρμα Ελασσόνας, μια εταιρεία που δεν γνωρίζω για Αθήνα, αλλά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα έχει έτσι αρκετά σημαντική παρουσία και σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ και στο Αμμοδιάνο μέσα με δικό της κατάστημα. Έλαβε λοιπόν το περιβαλλοντικό πράσινο φως από την αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας Παύλου Στερεάς Ελλάδας για τη νέα μονάδα βιοαερίου που θέλει να κάνει η εταιρεία Φάρμα Ελασσόνας. Πρόκειται για δυναμικότητα μονάδας παραγωγής βιοαερίου ως προς τις εισερχόμενες πρώτες ύλες 65,81 TN την ημέρα, 24.020 TN ανά έτος. Η αλυσίδα της παραγωγής του βιοαερίου ενισχύει, όπως τονίζει η διοίκηση της εταιρείας, και την τοπική οικονομία και προστατεύει τις θέσεις εργασίας. Είναι μια εταιρεία που γενικά είναι σε φάση ανάπτυξης και εγκρίθηκε λοιπόν αυτή η νέα περιβαλλοντική της και ενεργειακή επένδυση. Μάλιστα.